αέρα είμαστε. Εσύ είσαι στον αέρα. Στον αέρα είσαι, ξεκίνα από γάτσα. Το τσίσου τσίου τι είναι. Ξέρω. Το πουλάκι κότα. Το πουλάκι τσίου. Τσίου, τσίου, τσίου. Ξεκίνα από γάτσα. Λοιπόν, τίποτα. Τι τίποτα. Σήμερα είναι Τετάρτη, ξημερώνει Πέμπτη. Παρασκευή. Παρασκευή, αύριο έχουμε είναι την πορεία, μηχανοκίνητη πορεία. Έχει Ευρωλίγα την Παρασκευή. Άκου λίγο, Βασίλη. Αύριο 3 και 4, 3,5 ώρα. Λέσουμε το Προμηθέα αύριο. Άκου λίγο, 3,5 ώρα υπάρχει πολύ μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία. Ξεκινάει και η μηχανοκίνητη και από... Ναι, θα συνοδεύσουμε την Αποστολή μέχρι τα Μάλγαρα. Ναι. Θα συνοδεύσω αύριο, 3,5 ώρα. Εγώ έχουμε σκουτεράκι που απαγορεύτηκε από την αστυνομία. Όπως απαγορεύτηκε και του ΠΑΟΚ. Συγκεντρώσεις, έτσι. Ήταν 200 άτομα. Ναι, ωραία, δεν πειράζει, εμείς θα είμαστε 500. Δεν πειράζει, όσοι είμαστε. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν να συνοδεύσουμε. Αποχαιρετήσουμε. Να συνοδεύσουμε. Να συνοδεύσουμε την ομάδα μέχρι τα Μάλγαρα. Έτσι, όπως πήγαμε σήμερα 7-8 χιλιάδες άνθρωποι, χειροκροτήσαμε την ομάδα, τους είπαμε σας πιστεύουμε, έτσι, παρόλο το άτυχο αποτέλεσμα της Κυριακής, είμαστε εδώ και θέλουμε ένα πράγμα μόνο από εσάς. Να γυρίσετε από το Βόλο με την κούπα. Να τη φέρετε στο Λευκό Πύργο και μετά είναι, θα την πάρουμε εμείς, έτσι, και θα την πετάξουμε στη θάλασσα. Θα πάρουμε το κύπελλο. Αλλά εκεί θα πάρουμε και αυτό το πετάξουμε στη θάλασσα. Ναι, φίλε, ναι, για το γαμότο. Για το γαμότο. Θα το πάρουμε και θα το πετάξουμε στη θάλασσα. Έτσι, για το γαμότο. Αντρίκιο θα είναι το δικό μας. Σαν το πρωτάθλημα. Αντρίκιο είναι μόνο το παοξίδο. Αντρίκιο είναι μόνο το παοξίδο. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά. Να ξεκινήσω λίγο καταρχήν. Επειδή βλέπω, δεξιά μοιάζει με τον να ξεκινήσω λίγο στην αρχή, καταρχήν, επειδή βλέπω πολλά μηνύματα που με αφορούν. Ότι μόνο μηνύματα. Πολλά μόνο μηνύματα που σε αφορούν. Με αφορούν, λοιπόν. Εσείς. Εμείς είχαμε εδώ. Δεν υπάρχουμε. Για κοσμητική. Δεν υπάρχουμε. Λοιπόν. Αν και δεν είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω, έτσι. Σε αυτές τις κότες που πίσω από το πληκτρολόγιο κότα, λένε κότα εμένα. Οι κότες του πληκτρολογίου. Λοιπόν, άκου λίγο. Αυτές οι κότες λοιπόν που πίσω από το πληκτρολόγιο λένε εμένα κότα, που βγάζω τα μούτρα μου εδώ 20 χρόνια από το 2005 με τον Άρη στη Β' Εθνική, όταν τότε μαζί, εδώ πέρα του, όχι εδώ, στο Γιουροπουάν τότε. Όταν ο Άρης ήταν στη Β' Εθνική, όταν Παοξίδες και Ηρακλειδής μας κατουρούσαν και μας κλεβάζανε στη Β' Εθνική ο Άρης. Όταν ο Μπουγάτσας μετά το 2008, μετά το τελικό του 8, έβγαλε τα μούτρα του πάλι στο γυαλί, έτσι, και τον κατουρούσε και τον κλέβαζα πάλι Παοξίδες και Ηρακλειδής, λοιπόν. Επομένως, το αν είμαι κότα εγώ ή όχι, το έχω αποδείξει. Έτσι, λοιπόν, από εκεί και πέρα, δικαίωμά μου είναι και γούστο μου, αν θα βγω στην εκπομπή, αν θέλω να βγω, αν δεν θέλω δεν θα βγω, έτσι. Αν θέλω θα βγω και θα κάνω. Εγώ δεν έχω κανένα συμβόλαιο με τον Χατζινάκο. Αν γουστάρω θα βγω. Αν δεν γουστάρω δεν θα βγω. Πρόστιμο, έτσι. Πρόστιμο. Τη Δευτέρα εγώ για να μην βγω υπήρχε κάποιος λόγος εδώ πέρα. Ούτε είχα πρόβλημα τον Τρέγια που θα με κολάτριζε. Ο Τρέγιας με έχει κολατρήσει 500 φορές. Και ιδιωτικά κατηδίαν και δημόσια με έχει κολατρήσει. Έτσι. Πάρα πολλές φορές ο Τρέγιας με έχει κολατρήσει. Και έχω δεχτεί την καζούρα του, έτσι, και κατηδίαν και δημόσια. Εντάξει παιδάκια, εσείς πίσω από το πληκτρολόγιο που γράφετε για κότες. Λοιπόν, μην το γελιοποιείς, μαλάκα. Εντάξει, μην το πλάκα κάνουμε. Τι, δεν είναι πλάκα. Όταν βλέπω παιδάκια 16-17 χρόνων να λένε για μένα μαλακίες. Εντάξει, κακός βέβαια θα μου, γιατί πολλοί με είπαν, μην απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Όχι, πρέπει να απαντήσεις, γιατί δεν να απαντήσεις. Λοιπόν, εντάξει παιδάκια, μην δεν έχω θέμα εγώ. Δηλαδή, αν δεν απαντήσεις, εγώ για να μην είμαι τη Δευτέρα υπήρχε κάποιος λόγος. Δεν χρειάζεται να πω ποιος λόγος είδε. Αλλά και κανένας λόγος να μην υπήρχε, ξαναλέω, είναι δικαίωμά μου και αν γουστάρω θα έρθω, αν δεν γουστάρω δεν θα έρθω. Εντάξει, ούτε εγώ ούτε θα έρθω στην εκπομπή χωρίς να είμαι καλά, έτσι, για να σπάσετε εσείς πλάκα. Παιδάκια, παιδάκια. Άσε, μπορεί να είχαμε κι άλλα. Εντάξει. Λοιπόν, και καλά που δεν ήρθα και στην εκπομπή, γιατί από ό,τι την είδα την εκπομπή, ξέφυγε η εκπομπή της Δευτέρας. Και ξέφυγε το πολύ. Τράβηξα το Λούκι, όπως καταλάβατε. Εσύ, όχι. Εσύ ήσουν πάρα πολύ σωστός. Πάρα πολύ σωστός. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ σωστός. Ζήτησες από τον Τάσο, ο οποίος είχε ξεφύγει στο live, να ζητήσει ένα συγγνώμη αντρίκιο. Όπως αντρίκιο σε εισαγωγικά είναι και το πρωτάθλημα που πήρε. Εντάξει, λοιπόν. Ζήτησες να ζητήσει ένα συγγνώμη γιατί ξέφυγε. Γιατί ξέφυγε. Το επιχείρημα του ήταν και ο Μπουγάτσας. Ξέφυγε. Ξέφυγε στο μάτς με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Ναι, ο Μπουγάτσας, παιδιά, με την ΑΕΚ. Έπαιζε Άρης ΑΕΚ.
δεν έπαιζε Άρης ΠΑΟΚ. Δεν ήταν τοπικό ντέρμπι της πόλης. Ο Μπουγάτσας για τον ΠΑΟΚ δεν έχει εκφραστεί ποτέ έτσι. Και αν μου δείξετε μία εκπομπή που έχω μιλήσει εγώ για τον ΠΑΟΚ, όπως μίλησε ο Τάσος στο live, τότε ρε παιδιά, τότε θα είμαι κότα εγώ. Δείξτε μου όμως μία εκπομπή. Γιατί άλλο να παίζεις με μία ομάδα της Αθήνας και άλλο να παίζεις με τον συμπολίτη που αύριο θα δεις τα μούτρα του στη δουλειά ή θα δεις τα μούτρα του στο σχολείο, αν είσαι πιτσιρικάς. Και όταν λέμε ότι δεν πρέπει να ξεφεύγουμε, είτε σε αναρτήσεις, είτε στα ραδιόφωνα, παραμονές του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, γιατί το κλίμα είναι τεταμένο, έτσι, και το κάνουμε εμείς οι ίδιοι στο live, τότε ρε παιδιά, τι γίνεται να πούμε. Τι γίνεται να πούμε. Όταν λέμε δεν πρέπει να ξεφεύγουμε και ξεφεύγουμε. Πάντως πριν που μίλησα με τον Τάσο στον αέρα, έκανε μια παρέμβαση. Ναι. Ζήτησε ξανά, ανέλαβε την ευθύνη του προς τιμήν του. Και εγώ το είδα τη ζήτηση, συγγνώμη. Γιατί προς τιμήν του αυτό. Το είδα εγώ την εκπομπή. Γιατί και εγώ έφαγα αυτές τις μέρες, έφαγα πολύ σκατό σε σχόλια και σε τέτοια. Λογικό, είναι στη μέση είσαι. Γιατί θεωρήθηκε ότι αυτό που έκανα ήταν στοχευμένο λόγω της ήττας του Άρη. Το οποίο φυσικά και δεν ήταν για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, ήταν αν γιατί, κερδίζαμε, δεν θα ναι, το κάνεις λόγο. Εγώ είπα ένα απλό επιχείρημα. Το είπα εδώ και στα παιδιά κατηχηδίαν ότι εγώ αν έλεγα έβριζα ένα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ π.χ. Βιερίνια θα κυκλοφορούσα με αστυνομική προστασία κανένα μήνα στην πόλη για να μείνω ζωντανός ενδεχομένως. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα προς τιμή του ο Τάσος ξαναείπε, ξεκαθάρισε και είπε συγγνώμη για την συμπεριφορά. Ζήτησε συγγνώμη και εκείνη τη μέρα. Απλά επειδή εγώ αυτές τις τρεις μέρες. Έχω φάει τον πινελίκι σε σχόλια και σε τέτοια λόγω του ότι θεωρώ ότι έκανα το αυτονόητο και για το κανάλι και νομίζω ότι για καλό και το ίδιο του Τάσου ήταν αυτό εν τέλει. Θα πω και εγώ κάτι έτσι. Έτσι θα πει και ο Τάσος. Εξέφρασε πριν και το προσωπικό του παράπονο ο Τάσος που δεν ήσουνα, ενώ ας πούμε σου λέει εγώ δέχομαι την καζούρα όλη τη χρονιά. Εντάξει. Εσύ την πιο κρίσιμη τέτοια δεν ήσουνα. Θέλω να μεταφέρω κάτι γιατί δεν είναι τώρα ο Τάσος εδώ. Ωραία. Πριν που το είπε στην εκπομπή για να στο μεταφέρω. Απαντώ. Ναι. Απαντώ. Και μετά να πει και ο. Απαντώ. Λοιπόν, επειδή εγώ. Και το ξέρει και ο Τάσος. Άπειρες φορές με κάνει. Αν θέλει να κάνει και κάποια παρέμβαση ναι, να το συζητήσει. Ας κάνει, ναι. Τάσο, αν βλέπει την εκπομπή. Εγώ καταλαβαίνω. Στείλε μου ένα μήνυμα να σε καλέσουμε στο. Ναι. Εμένα στο ο Τάσος με έχει κάνει καζούρα άπειρες φορές. Είτε στην τηλεόραση, είτε στο YouTube εδώ που κάνουμε τις εκπομπές. Άπειρες φορές. Έτσι, είτε κάτι προσωπικά, κάτι δίαν, όταν είμαστε μόνοι μας. Και την καζούρα τη δέχομαι. Έτσι, δεν είμαι κολλημένος άνθρωπος να κάνω εγώ καζούρα και να μην δεχτώ την καζούρα. Έτσι, για να μην έρθω τη Δευτέρα, πάω να πει ότι υπήρχε κάποιο θέμα τη Δευτέρα. Και το ξέρεις και εσύ, Ζάχο, δεν χρειάζεται να το πούμε, τι θέμα και ο Βασίλης. Λοιπόν, υπήρχε ένα θέμα. Εκτός από το θέμα ψυχολογίας που ήμουν σκατά ψυχολογικά, έτσι, αλλά υπήρχε και ένα θέμα. Λοιπόν, δεν ήρθα τη Δευτέρα. Αλλά από εκεί και πέρα, αν π.χ. κέρδιζε ο Άρης ή έφυγε σοπαλία. Και δεν ερχόταν ο Τάσος, εγώ δεν θα τα βάζα μαζί του. Θα έλεγα ρε παιδί μου, εντάξει, okay. Ο άνθρωπος, οτιδήποτε δεν είναι, εντάξει, δεν θα έλεγα γιατί δεν ήρθες. Έτσι. Δικαίωμά σου είναι να έρθεις, να μην έρθεις. Δεν κατάλαβα. Δικαίωμά σου είναι να έρθεις. Ούτε έχεις υπογράψει κάποιο συμβόλαιο, όπως και εγώ. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Εδώ γιατί ερχόμαστε, να μιλήσουμε για την ομάδα μας, ο καθένας, και να κάνουμε και το χαβαλέ μας. Να πούμε και δύο μαλακίες, έτσι. Λοιπόν, και να χαλαρώσουμε την ατμόσφαιρα. Εδώ δεν ερχόμαστε για να αρρωστήσουμε. Εδώ δεν ερχόμαστε να ανεβάσουμε πίεση. Ή να μείνουμε στον τόπο. Θα μου πεις, Μπουγάτσα κανένα δύο φορές ήταν να μείνει στον τόπο στην εκπομπή. Ήταν. Και προσπαθούμε να μην γίνεται. Δύσκολο το Σάββατο. Το Σάββατο, τώρα που λες για το Σάββατο, σήμερα πάλι το σκεφτόμουν. Να ακυρώσω να μην έρθω. Να ακυρώσω να μην έρθω. Γιατί. Άκουσε με λίγο. Πώς θα επηρεάζομαι. Επηρεάζομαι πάρα πολύ. Ναι, και έχω πρόβλημα. Ναι, έχω πρόβλημα σου. Δεν είμαι καλά. Εγώ σκεφτόμουν να μην το δω καθόλου το μάτσο του Σαββάτου, Βασίλη. Σου το έχω πει. Το είπα. Σκεφτόμουν να μην το δω. Τώρα πώ θα έρθω εδώ πέρα. Μια λύση είναι να πιω ένα μπουκάλι βότκα. Όχι, να μην πιες μπουκάλι. Ή κανένα λεξοτανίλ. Μισό λεξοτανίλ. Όχι όλο. Γιατί δεν. Μισό λεξοτανίλ. Κάτι να πάρω. Μην τα συνδυάζει όμω. Ποτό με φάρμακα. Όχι, εντάξει. Γίνεται. Ποτό με φάρμακα. Να δεις μετά τι ωραίο κόντε. Δεν ερχόμαστε να κάνουμε. Να περάσουμε δύο ώρες. Δεν να περάσεις και το κάνουμε θα style. Λοιπόν, να πω και εγώ δύο πράγματα.
Φίλοι της Μαρμίτας, κατεβάστε τώρα και εσείς το ηλεκτρονικό πορτοφόλι Payzy της COSMOTE από το link στην περιγραφή του βίντεο και στο pinned comment και επωφεληθείτε με 10 ευρώ στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι σας χωρίς καμία απολύτως προϋπόθεση κατάθεσης.